Χαίρε του ζώντος ύδατος πηγή, ακαίνωτος δέσποινα. Αδερφοί μου, σήμερον η Εκκλησία μας εορτάζει τα εγγένεια του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής και τα θαύματα τα Παναγία μας, ούτως ώστε δεν δυνάμεθα να τα μετρήσουμε, είναι αμέτρητα. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία έφυγε από τον κόσμο αυτόν σωματικός, αοράτος όμως δεν μας εγκαταλείπει. Ευρίσκεται κοντά στον Υιόν της στους ουρανούς και ευρίσκεται στην γη και σκέπει τον κόσμο της, όλων των κόσμων, εξαιρέτως δε τους χριστιανούς, εκείνοι οι οποίοι την αγαπούν, εκείνοι οι οποίοι επικαλούνται το όνομά της το Άγιο. Αδερφοί μου, με παράπονο λέει η Παναγία μας. Οι πλούσιοι δεν με δέχονται, λέγει, γιατί βασίζονται στα χρήματά τους, λέει. Εκείνοι οι οποίοι με αγαπούν και με καλωσορίζουν, λέγει, είναι οι φτωχοί και οι απλοί άνθρωποι. Εκείνοι οι οποίοι με παρακαλούν, λέγει, και επικαλούνται το όνομά μου, είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ταπεινοί. Και η Παναγία μας, αδερφή μου, στην οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι δεν έχω λόγους να σε χαιρετήσω, της λέγει, και σου λέγω με μία φράση: χαίρε η και χαριτωμένη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία μας, η Μητέρα του Θεού μας, είναι εκείνη η οποία εγέννησε τον Θεόν. Και ο Θεός εγέννεται άνθρωπος για να μας σώσει. Έγινε όπως είμεθα εμείς οι άνθρωποι, έγινε και ο Θεός άνθρωπος. Και ταπεινώθη ο Θεός. Έγινε απλούς, έγινε ταπεινός, έγινε υπηρέτης. Ενθυμηθείτε όταν στο δείπνο ο Κύριος μας εζώστη το λέντιο, δηλαδή την ποδιά, έβαλε νερό και έπλυνε τους πόδας των μαθητών του. Εμείς τι είμεθα, μαθητέ του Κυρίου δεν είμεθα? Έπλυνε και τα δικά μας πόδια ο Θεός. Το γνωρίζουμε αυτό? Εφόσον έπλυνε τους πόδας των μαθητών του και εμείς είμεθα μαθητέ του Χριστού, μας έπλυνε και τα δικά μας τα πόδια. Εταπεινώθη τόσο πολύ, τόσο ώστε μας έδειξε τι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όταν έφτασαν εις τον Πέτρο, ο Πέτρος του λέγει: αποκλείεται, του λέγει, να αγγίσεις απάνω μου, να μου πλύνεις εμένα τα πόδια μου. Και το απήντησε ο Κύριος: εάν δεν σου πλύνω τα πόδια σου, δεν έχεις θέση μαζί μου στη βασιλεία μου την επουράνια. Μόλις σήκουσε τούτο τον λόγο ο Πέτρος, είχε τόσο τρομάξει, ούτως ώστε άνοιξε το στόμα του και λέει:
«Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, όλο μου το σώμα να μου το πλύνεις. Κάνει να μην σε αποχωριστώ». Αδερφοί μου, ο Σολομών, ο μεγάλος αυτός βασιλεύς, τον επεσκέφθηκε η μητέρα του, η Βερσαβεέ. Όταν έφτασαν στο παλάτι, ειδοποίησαν τον Σολομώντα ότι ήρθε η μητέρα του. Και τότε εκείνος λέγει, κατέβηκε από το θρόνο του, έφτασε στην είσοδο που ήταν η μητέρα του, την επροσκύνησε, έσκυψε και την επροσκύνησε, την πήρε από το χέρι, την ανέβασε στον θρόνο του και έφερε ειδική καθέδρα, δηλαδή ειδική καρέκλα, και την έβαλε κοντά του. Και γύρισε και της λέγει, «Μητέρα μου», της λέγει, «Έτησε παρέ μου και ούκ αποστρέψω σε. Ζήτησε μου τι θέλεις και ήρθες ως εδώ σήμερα», της λέγει, «και εγώ θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις». «Έτησε παρέ μου και ούκ αποστρέψω σε. Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και εγώ δεν θα σε αρνηθώ». Αδερφοί μου, εάν ο Σολομών είπε στη μητέρα του τη Βερσαβεέ ότι του ζητήσει θα της το δώσει, πόσο μάλλον η Παναγία μας, η οποία είναι κοντά στον Θεό, στον Υιόν της, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου ονηματισμό δια χρήσω περιπευλημένη πεπικυλμένη», λέγει ο ψαλμωδός. «Η μητέρα σου κάθεται δίπλα σου», λέγει, «και είναι στολισμένη με όλα τα χαρίσματα που της έδωκες». Και η Παναγία μας δεν θέλει τίποτε για τον εαυτόν της. Θέλει για τα παιδιά της που την παρακαλούν. Και λέγει, «Υιέ μου και Θεέ μου, άκουσε τι μου ζητούν τα παιδιά μου, αυτοί που με παρακαλούν. Εκείνος ο οποίος είναι πάνω στο κρεβάτι άρρωστος, έτοιμος, ημιθανής, με παρακαλεί. Ο θαλασσοπόρος που είναι μέσα στην θάλασσα και παλεύει με τα κύματα, με παρακαλεί. Ο εχμάλωτος που είναι με τις αλυσίδες, με παρακαλεί. Ο στρατιώτης που είναι στον πόλεμο, με παρακαλεί. Ο γεωργός που σπέρνει το χωράφι του, με παρακαλεί. Η μητέρα η οποία έχει ένα παιδί, κλαίει και με παρακαλεί. Έτησε παρέ μου, μήτερ και ούκ αποστρέψω σε. Ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω. Και μεσητεύει η Παναγία μας στον Υιόν της. Είναι αυτή η οποία παρακαλεί τον Υιόν της με δάκρυα. Μαυροφορεί, χύνει δάκρυα και οικετεύει τον Υιόν της. Άκουσες, αδερφέ μου, μήπως την βλασφημείς την Παναγία μας? Κάνεις το χειρότερο αμάρτημα. Πρόσεξε, λαέ της Ελλάδος, διότι είσαι το μόνο βλάσφημον έθνος στον κόσμο. Μικρή βλασφήμουν την Παναγία μας. Μεγάλη βλασφήμουν το όνομά της το Άγιο. Γέροι και νέοι, γυναίκες και άντρες,
βλασφημούν την Παναγία μας. Και εκείνη παρακαλεί τον Υιόν της. Αλλά ο Υιός υπερασπίζει τη μανούλα του. Προσέξτε τι μας δίδει, και δεν το γνωρίζουμε, δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. 7 Σεπτεμβρίου ο μεγαλύτερος σεισμός στην Αθήνα, ο οποίος είχε τόσα θύματα, και ακόμη εκείνοι οι οποίοι έμειναν άστεγοι βρίσκονται μέσα στα τσαντήρια, δεν τους έδωσαν ακόμη σπίτι. 7 Σεπτεμβρίου μίλησε η Παναγία μας. Ποιος την κατάλαβε? Κοσιτρεις του μηνός Αυγούστου, στην απόδοση της κοιμήσεώς της, έκαψε την Ελλάδα ολόκληρη. Ποιος το είδε? Ποιος το κατάλαβε? Και συνεχίζει η Παναγία μας. Ώσπου τη βλασφημούμε, την υπερασπίζεται ο Υιός της. Για σκέψου εσύ, μητέρα, να έχεις ένα τέτοιο παιδί και να σε βλασφημούν οι άνθρωποι, τι θα κάνει το παιδί σου? Θα πολεμήσει, θα πιαστεί στα χέρια, θα φωνάξει, θα τσιρίξει. Βλασφημείς τη μητέρα μου? Δεν ντρέπεσαι? Η Παναγία μας κλαίει, ο Υιός της όμως την υπερασπίζεται. Ο Αντίπατρος, αδερφοί μου, έγραψε εναντίον της Ολυμπιάδος της μητέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου πολλάς διαβολάς, συκοφαντίας, και έφτασε στον Μέγαν Αλέξανδρο να του μιλήσει αυτοπροσώπως για την μανούλα του. Και ο Μέγας Αλέξανδρος τι είπε? «Ένα δάκρυον της μανούλας μου σβήνει πολλάς διαβολάς», του λέγει. «Ότι κι αν μου πεις η μητέρα μου είναι μητέρα μου, κι αν τη συκοφαντείς, δεν παίρνουν τα λόγια σου». Ναι, αδερφοί μου, η άλλη μητέρα έχει το μονάκριβο της παιδί έτοιμο να αποθάνει. Βρίσκεται στο νοσοκομείο με την ανία των ασθένεια. Της ομιλούν οι γιατροί ότι το παιδί της δεν έχει ζωή πλέον. Το έκλεισαν δεξιά και αριστερά για να κλείσει τα ματάκια του. Μα η μάνα, η οποία ήταν χείρα και είχε ένα παιδί μονάκριβο, δεν υπεχώρησε. Είδαινε πάνω από το κρεβάτι του παιδιού της την εικόνα της Παναγίτσας μας. Μικρή εικονίτσα. Έδυσε ο ήλιος, άραγε θα έβρει το παιδί μου αύριον, η ημέρα η επομένη. Γονατίζει και τι λέγει? Παναγία μου, της λέγει, δεν φεύγω από εδώ εάν δεν μου γιάνεις το παιδί μου. Και γονάτισε, δεν σηκώθηκε από τα γόνατα. Κλαίει και παρακαλεί την Παναγία μας. Φεύγει μία ώρα κατόπιν της άλλης και έρχεται το μεσονύχτιο. Δεν σηκώνεται. Συνεχίζει. Συνεχίζει τα δάκρυά της και παρακαλεί την Παναγία μας. «Παναγία μου, Γιάννη μου, το παιδάκι μου είναι το μονάκριβο μου παιδί, είναι το κλίμα που θα βρω παρηγοριά, είναι το κλίμα που θα με επισκιάσει, που θα μου δώσει την σκέπη του,
Όταν θα γεράσω που θα με διώχνουν, αυτό θα σταθεί κοντά μου. Και προχωρούν οι ώρες. Το παιδί ευρίσκεται στα τελευταία του. Ξαφνικά το παίρνει ο ύπνος. Μένει λίγο μέσα στον ύπνο των κουραστικών της ασθενείας και σηκώνεται και κάθεται στο κρεβάτι. «Μανούλα μου, θέλω φαγητό, πεινώ, θέλω νερό, δίψω». Και τρέχει εκείνη και πηγαίνει στους γιατρούς. Αναφέρει το τι θέλει το παιδί και εκείνοι λέγουν ότι τρελάθηκε, παραμιλά. Έρχονται οι γιατροί, το βλέπουν το παιδί να κάθεται και να ζητεί νερό και φαγητό. Τι έγινε? Τα δάκρυα της μάνας της ακούστησαν στην Παναγία μας και εκείνη μεσίτεψαν στον ιόν της και ο Υιός της έδωκε τη θεραπεία στο παιδί. Θεέ μου, αν δεν είχαμε την Παναγία μας, τι θα γινόμεθα? Αν δεν είχαμε την Παναγία μας, πού θα τρέχαμε να παρηγορηθούμε? Ουδείς προστρέχων επί σύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Παναγία μου, είσαι η μεταβολή των θλιβωμένων, η απαλλαγή των ασθενούντων. Παναγία μου, είσαι εσύ που σκέπεις το έθνος μας. Είσαι εσύ που σκέπεις τα σύνορά μας. Είσαι εσύ που σκέπεις το στρατό μας. Και ο στρατός τι κάνει? Εκείνα τα παιδιά τα οποία θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί βλασφημούν την Παναγία μας. Ποιος τα δίδαξε? Ποιος έτρεξε κοντά τους να τους πει δυο λόγια? Ίσως να μην ήκουσαν ποτέ τους. Η Παναγία μας τα σπλαχνίζεται και ας την βλασφημούν. Εκείνη βρίσκεται κοντά τους και πάντοτε, πόσες φορές λέγει, φύλαξα το παιδί σου, πόσες φορές αισθάθηκα κοντά του, ζητώ από σένα μόνον τις προσευχές, και εγώ όπου και να είναι το παιδί σου τρέχω σαν την σφαίρα, σαν την αστραπή και φτάνω και σκεπάζω το παιδί σου. Είμαι η μητέρα, είσαι και εσύ μητέρα. Εσύ όμως φτάνεις σε ένα σημείο, εγώ φτάνω μέχρι το τέλος. Και τώρα σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον είμαι κοντά του. Το βλέπω, το προσέχω, το σκεπάζω. Φτάνει εσύ να προσεύχεσαι. Φτάνει εσύ να μην σταματήσεις, γιατί ο καιρός που φτάσαμε είναι γεμάτος αμαρτία και παρασύρει τα παιδιά μου. Ποιος ο εχθρός, ο αόρατος εχθρός, ο διάβολος? Αυτός παρασύρει τα παιδιά του κόσμου, παρασύρει τον κόσμο, παρασύρει τις μητέρες, παρασύρει τους πατέρες. Δεν είναι τούτο που θα σας πω τόσο φρικτό, αδερφοί μου? Όταν έφτασα και ήρθε στην Ελλάδα και έλεγα, Θεέ μου, αξιώσε με να δω έναν Έλληναν και ας πεθάνω. Και υπηρέτησα την πατρίδα μου και ελευθερώθηκε η πατρίδα μου. Αλλά τώρα τι κάνουμε? Θέλουμε να είμαι φίλοι με τους εχθρούς. Τι λέγει ο Κρυστάλλης? Στον κόσμο των ψεύτικων όσων καιρών για ζήσεις, των Τούρκων των Αντίχριστων ποτέ μεν αγαπήσεις.
Και εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να παντρευόμεθα τις Τουρκάλες, είναι η αδερφή μας, λέει. 6 αιώνες ολοκλήρους επάλεψε να εξαφανίσει το όνομα του Χριστού μας. Επάλεψαν 6 αιώνες ολοκλήρους, 600 χρόνια, για να εξαφανίσει τον Τίμιο Σταυρό και να υψώσει την ημισέλινον. Και όταν βλέπουμε και παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να δούμε εκείνη την Αγία Σοφία με τον Τίμιο Σταυρό, ξεσηκώνονται αυτοί οι οποίοι είναι προδότες. Τι λέει τώρα? Πολέμους θέλουμε? Θέλεις δεν θέλεις πόλεμον, θα έρθει ο πόλεμος. Γιατί? Διότι οι αμαρτίες μας υπερήραν την κεφαλή μας. Φτάσαμε τα πάθη του Κυρίου μας. Φτάσαμε τον Τίμιο Σταυρόν. Φτάσαμε την ταφή, φτάσαμε την Ανάσταση. Πόσοι έμειναν στην Ανάσταση? Ελάχιστοι. Οι άλλοι πού πήγαν? Οι άλλοι πήγαν να φάνε μαγειρίτσα και επόλυσαν τον διδάσκαλο για ένα πιάτο φαγητό. Μα είναι η ζωή μας αυτή όπως την θέλει ο Θεός? Είναι οι πράξεις μας όπως τα στέλνει ο Θεός? Η Παναγία μας κλαίει και φωνάζει και παρακαλεί τον Υιόν της και είναι πάντοτε μαυροφορεμένη και δακρυσμένη, πάντοτε. Όταν οι δαίμονες την βλέπουν φωνάζουν, τρίζουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και τι λένε? Να η κλαψάρα που έρχεται και αλλημονόμαστε θα γίνομαι. Ποιος θα μας γλιτώσει τώρα? Ναι αδερφοί μου, η Παναγία μας που κλαίει κάθε μέρα. Και εμείς, όταν πρωτοήρθα από την Κύπρο και περνούσα από ένα σπίτι, τι συνήντησα? Ακούστε το για να φρίξετε, διότι το άκουσα εγώ και δεν το ξεχνώ. Ένα παιδάκι 3 χρονών μόλις άρχισε και μιλούσε. Και τι έλεγε? Ευλασφημούσε την Παναγία μας αυτό το μωρό. Ποιος το δίδαξε? Αυτός ο πατέρας ο άθλιος. Αυτός ο πατέρας δίδαξε το παιδάκι του 3 χρονών να βλασφημεί την Παναγία μας. Αυτό είναι το κατάντημά μας. Αυτή είναι η διαγωγή μας. Η Παναγία μας να κλαίει για μας και εμείς να την βλασφημούμε. Και εκείνη πάλι λέγει, άστο παιδί μου, Υιέ μου και Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου. Και απαντά ο Θεός, Μανούλα μου, εγώ είμαι Θεός και σου δίδω την αγιότητα. Είμαι όμως και το παιδί σου και σου δίδω την καρδιά μου. Έτησε μήτερη εμή και ούκ αποστρέψωσε. Ζήτησε μου και δεν θα σου αρνηθώ. Και η Παναγία μας τι κάνει? Παρακαλεί τον Υιόν της να μακροθυμίσει, να μην μας δικάσει όπως μας αξίζει, να μην μας τιμωρήσει όπως πρέπει. Ο οργιστής λέγει, ο Κύριος κατέριψε από τους ουρανούς των αιωσφόρων. Ο οργιστής εξέβαλε του παραδείσου τον Αδάμ. Ο οργιστής κατεπόντισε την γη με το νερό επί 40 ολόκληρες μέρες. Ο οργιστής εξαφάνισε την Πεντάπολη και βρίσκεται τώρα ένα νερό που δεν κινείται και από πάνω σε εκείνο το νερό φεύγει ακίνητος καπνός ημέρας τα και νυχτός. Και τι κάνουν αυτές τις μέρες που μιλούμε τώρα? Ποιοι? Οι Εβραίοι, το αχάριστο αυτό έθνος,
Το έθνος αυτό το οποίο ο Θεός το ευεργέτησε και εκείνο εφάνηκε αχάριστο. Και τον εσταύρωσα. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η τηλεκόλαση φωνάζει και λέγει ότι ετοιμάζει το Ισραήλ, λέγει στο Τελ Αβίβ. Τι ετοιμάζει? Τον μεγαλύτερο γάμο, λέγει, για να μαζέψει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και αυτός ο γάμος τι είναι? Γάμος ανωμάλων, παρακαλώ. Γυναίκες με γυναίκες και άντρες με άντρες. Και προσπαθεί να το φέρει στον κόσμο όλον αυτό το έθνος που λέγεται Εβραίοι. Αχάριστον έθνος. Μήπως όμως είναι θα και εμείς αχάριστοι? Μήπως η Παναγία μας, η οποία μας βοήθησε τόσες φορές, και όταν έπεσε το αυτοκίνητο 100 μέτρα, δεν είπαν έναν λόγο καλό για το θαύμα που έγινε? Εκείνη την ώρα ανεφύλαξαν η Παναγία μας. Και όταν ο άλλος βρέθηκε μέσα στον κίνδυνο, η Παναγία μας έτρεξε. Δεν την βλέπουμε. Δεν τα εκτιμούμε αυτά που μας δίδει. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μας σήμερα που την εορτάζουμε να μην μας αρνηθεί, να μην σταματήσει να παρακαλεί τον Υιόν της, να μην μας αποπέμψει. Διότι ουδείς προστρέχον επίσης κατεσχημένος από σου εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε τη χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούν των υπάρχουσα Θεοτόκε παρθένε. Σώζε πόλην και λαών των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Αξίωσε μας, Κύριε, να πιστεύουμε στη μανούλα σου, να πιστεύουμε στο όνομα σου το Άγιο στον κόσμο τούτο, να επικαλεστούμε τη βοήθειά σου, Κύριε, και να φωτίσει τον κόσμο τούτο, τον κόσμο των χριστιανών, τον κόσμο των βαπτισμένων στην Αγία Τριάδα, να μην βλασφημεί τα Ιερά και τα Θεία, την Παναγία μας, τον Τίμιο Σταυρόν. Να μην βλασφημεί το Χριστό μας, να μην βλασφημούν τα Ιερά και τα Όσια. Δώστε έναν χέρι όλοι. Υψώστε τη φωνή σας όταν ακούτε κάποιον και βλασφημεί. Γιατί βλασφημεί, ποιο βλασφημεί? Ακούμε και βλασφημούν τα Ιερά και τα Θεία και γελούμε και φεύγουμε. Δεν ομολογούμε τον Θεό. Εκείνος ο οποίος είπε, «Όστες με ομολογήσει στην γενεάν τάφτην την Μιχαλίδα και αμαρτωλώ, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανείς. Όποιος με υπερασπίσει θα τον υπερασπίσω εν ώρα κρίσεως». Αδερφοί μου, Παναγία μας, μεγαλόχαρη του κόσμου, σκέπη των πιστών, σκέπη των χριστιανών, σκέπη όλου του κόσμου. Δεν ξεχωρίζει, δεν αρνείται. Μην νομίσουμε ότι είναι μόνο για μας η Παναγία μας. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες σε λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Αξίωσε μας Παναγία μου να περάσουμε όπως θέλει ο Υιός σου στον κόσμο τούτο και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.